Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της Ελλάν Πασέ, αγαπητές φίλες και φίλοι, εκ μέρους του ΚΚΕ, σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση, την τιμή και τη χαρά που μας κάνετε να παρευρισκόμαστε και να απευθύνουμε χαιρετισμό στην έναρξη του πρώτου διημέρου της Διεθνούς Επαιτειακής Συνδιάσκεψης των Ρωμά. Το γνωρίζετε ότι το ΚΚΕ στέκεται αλληλέγγυο στα δίκαια αιτήματά σας για αξιοπρεπή ζωή, για ζωή με δικαιώματα, όπως άλλωστε κάνει με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια για το σύνολο του ελληνικού λαού όλων των εργαζομένων. Γνωρίζετε επίσης ότι το ΚΚΕ αντιμάχεται σταθερά, αταλάντευτα, επικίνδυνες ρατσιστικές αντιλήψεις που γεννάει και θρέφει το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης, αξιοποιώντας κατά περιόδους και κατά περιπτώσεις ακόμα και οργανωμένες φασιστικές και ακροδεξιές ομάδες. Ο ρατσισμός και ο φασισμός αποτελούν κυριολεκτικά στάχτη στα μάτια του λαού για να συγκαλύπτεται ο πραγματικός εχθρός, ο ένοχος των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός μας. Προβλήματα που οι Έλληνες Ρωμά αντιμετωπίζουν δυστυχώς με πολύ μεγαλύτερη οξύτητα. Αξιοποιείται για να δυναμώνει ο λεγόμενος κοινωνικός αυτοματισμός, που επιχειρεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, να στρέψει το φτωχό απέναντι στον εξαθλειωμένο, για να μένει εν τέλει στο απειρόβλητο το ίδιο το σάπιο και άδικο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αγαπητοί, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, Σήμερα βρισκόμαστε εν μέσω μιας πανδημίας που έχει κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Την ίδια στιγμή όλος ο καπιταλιστικός κόσμος χαρακτηρίζεται από την ανεπάρκεια των δημοσίων συστημάτων υγείας, την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότησή του, την άρνηση να προχωρήσει στην επίταξη ιδιωτικών υποδομών υγείας, τη στιγμή μάλιστα που δεκάδες ασθενείς μένουν διασωληνωμένοι εκτός μεθ με τραγικά αποτελέσματα για τους ίδιους και τους συγγενείς τους. Γινόμαστε όλοι μάρτυρες των ανταγωνισμών των επιχειρηματικών ομίλων και διαφόρων καπιταλιστικών κρατών με επίκεντρο τα εμβόλια, με αποτέλεσμα η διαδικασία εμβολιασμού να προχωράει με αργούς ρυθμούς και ανυπολόγιστες συνέπειες για τους λαούς. Στη δίνη της πανδημίας, η Ρωμά αποτελούν μια κοινωνική ομάδα που είναι ακόμα πιο ευάλωτη στον ιό εξαιτία των κακών συνθήκων διαβίωσης και της μη διαμόρφωσης όρων για να ανοιχνεύεται και να απομονώνεται το κάθε κρούσμα. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με περιφέρειες και δήμους, δεν έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα που από την αρχή της πανδημίας το ΚΚΕ είχε ζητήσει. Δηλαδή, δεν θωράκισε τα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, δεν έβαλε μόνιμα συνεργεία του ΕΟΔΗ σε περιοχές που κατοικούν Ρωμά, δεν επίταξε ιδιωτικές ξενοδοχειακές υποδομές, ώστε να είναι δυνατή η προστασία του κρούσματος. Ανταυτού, η κυβέρνηση άφησε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού αυτούς τους ανθρώπους και το μόνο που έκανε ήταν να στέλνει τα ΜΑΤ και να μετατρέπει σε φρούρια ολόκληρες συνοικίες για να κόβει αδικαιολόγητα πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση σε Ρωμά τη στιγμή που είναι γνωστό ότι ένα τμήμα τους δεν έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το χαρτί της μετακίνησης. Αποκορύφωμα αποτελεί η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει ως εξυλαστήριο θύμα τους Ρωμά για την εξέλιξη της πανδημίας σε μια σειρά περιοχές όπως πριν λίγους μήνες έγινε με την έξαρση των κρουσμάτων στην Δυτική Αττική. Η κυβέρνηση προσπάθησε να αποπροσανατολίσει από την κύρια αιστεία του προβλήματος, που ήταν και συνεχίζουν να είναι η μεγάλοι χώροι δουλειάς, κλείνοντας όλο το ζήτημα της εξέλιξης της πανδημίας σε κοινωνικές ομάδες, φωτογραφίζοντας τους Ρωμά, ενώ την ίδια στιγμή δεν λάμβανε κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Το παράδειγμα της πανδημίας ίσως είναι το πιο πρόσφατο και πιο χαρακτηριστικό, αλλά δεν είναι και το μοναδικό. Θυμίζουμε την απαράδεκτη στάση επίσης της προηγούμενης κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με αφορμή ένα τραγικό περιστατικό στην περιοχή του Μενιδίου έκανε και αυτή ό,τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κλείνοντας τότε το ζήτημα της εγκληματικότητα στην ύπαρξη των Ρωμά στην περιοχή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είδε πουθενά τότε εγκληματικά κυκλώματα που δρούν στην περιοχή για την εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που βγάζουν λία εκατομμυρίων ευρώ από το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και άλλα. Πολύ περισσότερο κάνουν πως δεν βλέπουν ότι συχνά αυτά τα κυκλώματα δρούν στην καλύτερη περίπτωση με τα στραβά μάτια θυλάκων του ίδιου του κρατικού μηχανισμού. Τα παραδείγματα δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Τα όποια μέτρα ανακοινώθηκαν τότε από την κυβέρνηση όχι μόνο, μόνο δεν έλυναν το πρόβλημα, αλλά αντίθετα, αντίθετα ενίσχυσαν ακόμα και ρατσιστικέ αντιλήψεις απέναντι στους Ρωμά, γι' αυτό και αποδείχτηκαν από την ίδια τη ζωή ανεφάρμοστα. Στην αντίληψη του ΚΚΕ, η λύση αυτού του κοινωνικού προβλήματος αποτελεί, απαιτεί, απαιτεί κυρίως, την αποφασιστική ένταξη των Ρωμά στην εργασία, σε μια κοινωνία όπου η σταθερή εργασία θα αποτελεί δικαίωμα για όλο τον πληθυσμό απαιτεί την εξασφάλιση στέγης και όρων ζωής που θα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της εποχής μας. Σε μια κοινωνία που η κατοικία δεν θα αποτελεί ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα, αλλά θα είναι αναφέρετο δικαίωμα για όλους. Κυρίαρχο ζήτημα αποτελεί το θέμα της ισότιμης συμμετοχής των Ρωμά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συνολικά της ισότιμης συμμετοχής σε αυτή όλων των νέων, ζήτημα που ήρθε πιο εμφαντικά στην επιφάνεια με την εξέλιξη αυτής της πανδημίας. Επιβεβαιώθηκε ιδιαίτερα με την ολοκληρωτική σχεδόν αδυναμία πρόσβασης των μαθητών Ρωμά στην τηλεκπαίδευση, αφού τα παιδιά και οι οικογένειές τους στερούνται ακόμα και την πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα, πόσο μάλλον στο διαδίκτυο. Το ΚΚΕ εκφράζει τις ισχυρές επιφυλάξεις του για την αποτελεσματικότητα που έχουν ή θα έχουν στο μέλλον τα διάφορα προγράμματα που κατά καιρού χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό, όπως λένε, την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Θεωρούμε ότι στην καλύτερη περίπτωση αποτελούν μόνο αποσπασματικά μέτρα που δεν λύνουν ή δεν διαμορφώνουν τους όρους για να λυθεί οριστικά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Εκφράζουμε ταυτόχρονα την κατηγορηματική μας αντίθεση με τη δράση και τη χρηματοδότηση διαφόρων ΜΚΟ που στόχο έχουν να συγκαλύπτεται η κρατική ευθύνη για όλα τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να παρθούν στην κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Το ΚΚΕ καλεί τους Ρωμά να δυναμώσουν το συλλογικό τους αγώνα την διεκδίκηση για να λυθούν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, μαζί με τον υπόλοιπο αγωνιζόμενο λαό για την υγεία, το εισόδημα και τα δικαιώματά μας. Η ιστορία των λαών μας διδάσκει ότι ό,τι κατακτήθηκε, κατακτήθηκε με αγώνα και σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης. Αυτό διδάσκει και η ιστορία των Ρωμά σε όλο τον κόσμο δεν ξεχνάμε τον ηρωικό πυγμάχο Γιώχαν Ρούκελι Τρόλμαν στη Γερμανία που θέλοντας να χλεβάσει τα ναζιστικά πρότυπα ανέβηκε στο ρινγκ με βαμμένα ξανθά μαλλιά και με το πρόσωπό του πασπαλισμένο με αλεύρι. Έμεινε ακίνητος και δεχόμενος αλεπάλια χτυπήματα άντεξε μέχρι τον πέμπτο γύρο. Οι ναζί εγκληματίες Μία αντέχοντας τη γελιοποίηση, άρχισαν τις διώξει εναντίον του. Τον στήρωσαν, ως που τον δολοφόνησαν το 1944, ένας εγκληματίας συνεργάτης των Ναζί τον δολοφόνησε. Δεν ξεχνάμε τον ηρωικό καπετάνιο του Ελλάς, τον Βασίλη Μήτρου ή καπετάν Γύφτο, όπως τον λέγανε, από την Εύβοια που σκοτώθηκε στη μάχη της Λαμπούσας αφού πρώτα ανατίναξε ένα γερμανικό αντιτοπιλικό έχουν αξία μερικά από τα λόγια του καθοδηγητή τότε του ΕΑΜ της Νότιας Εύβοιας Θανάση Τζάνου για τον Βασίλη Μήτρου. Ο Βασίλης έτρεξε όσο μπορούσε γρήγορα για να βρεθεί εκεί που τον έσπρωχνε η καρδιά του, στον Ελλάς. Και εκεί δεν άργησαν να τον γνωρίσουν. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα τον αγάπησαν, τον εκτίμησαν, τον έμαθαν σε λίγο τα χωριά, τον έμαθαν και οι ταγματασφαλίτες, τον έμαθαν οι Γερμανοί. Έρχεται ο γύφτος έλεγαν και έτρεχαν να κρυφτούν. Πέρασε ο γύφτος έλεγαν όμως οι γειτονιές και έτρεχαν να τον γνωρίσουν. Απέραντη αγάπη είχε από τους σκλαβωμένους και τους φίλους, άσβεστο μίσος από τους Γερμανούς, τους φασίστες και τους προδότες. Το ΚΚΕ σας εύχεται σε όλους και σε όλες καλή δύναμη και υγεία. Σας ευχόμαστε επίσης καλή επιτυχία στις εργασίες της Διεθνούς Επιτειακής Συνδιάσκεψης των Λόγων. Γεια σας.